από τα αποτελέσματα. Έτσι, όταν υποκύπτεις σε μια δαιμονική ενέργεια, αισθάνεσαι τα ακριβώς αντίθετα από αυτά που είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, έτσι, για τον οποίο μιλάει ο Απόστολος Παύλος. Έτσι. Όταν έχεις το Άγιο Πνεύμα, τι έχεις? Έχεις τον καρπό του, έτσι, που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, έτσι, μακροθυμία, Χριστότης, μεΐτα, καλοσύνη δηλαδή, πίστη, πραότητα και εγκράτεια. Μπορείς να συμμαζέψεις και την κοιλία σου. Ο άνθρωπος τώρα που έχει το αντίθετο πνεύμα, έτσι, το πονηρό πνεύμα, έχει και τον καρπό του, που είναι ακριβώς τα ανάποδα. Αντί για αγάπη, έχει μίσος προς τους άλλους ανθρώπους, έχει απέχθεια. Αντί για χαρά, έχει λύπη, έχει κατάθλιψη, έχει στενοχώρια. Έχει άγχος, αντί να έχει ειρήνη, έτσι, το τρίτο, έτσι. Αντί ειρήνη, έχει άγχος, έχει αγωνία. Έχει ανασφάλειες, έχει φοβίες, έτσι, κατεξοχήν η φοβία, καλλιεργείται από τον διάβολο, έτσι. Και έχουμε σήμερα το δόγμα του σοκ, με το οποίο οι σκοτεινές δυνάμεις και οι παγκοσμιοποιητές μας πολέμουν μέσω σοκ. Προσπαθούν συνεχώς να μας κρατάνε σε κατάσταση σοκ, αν το έχετε καταλάβει. Βλέπετε, ακόμα και τις αλλαγές του καιρού τις παρουσιάζουν με τέτοιο τρόπο, ώστε να είμαστε σοκαρισμένοι συνεχώς. Και λες τώρα τι. Και δεν είναι τίποτα πολλές φορές όλα αυτά που λένε. Τίποτα δεν είναι. Λοιπόν, γιατί ο διάβολος μέσα από την κατάσταση αυτή του φόβου, του σοκ, περνάει τα δικά του μηνύματα ή τις δικές του διρεκτίβες, ας πούμε, και μας χειραγωγεί, μας πάει εκεί που θέλει. Έτσι δεν μας σοκάρανε και με το ψευτό εμβόλιο αυτό? Έτσι προσπαθούν πάντοτε οι άνθρωποι του σκότους, γιατί αυτό είναι η τέχνη του διαβόλου. Η δαιμονική ενέργεια θέλει τον άνθρωπο να είναι σοκαρισμένος, να είναι φοβισμένος. Όταν λοιπόν βλέπεις αυτά στον εαυτό σου, καταλαβαίνεις ότι έχεις δαιμονική επίρρεια. Ο χριστιανός ποτέ δεν φοβάται. Τι να φοβηθεί? Τι να φοβηθεί? Μήπως χάσει τη θέση του, μήπως χάσει τα χρήματά του, μήπως χάσει το σπίτι του, μήπως χάσει τη ζωή του? Μόνο ένα φοβάται, την αμαρτία. Αυτό είναι ο μόνος φόβος. Και αυτό βέβαια δεν τον κάνει να τρέμει. Η ζωή σου τον ενεργοποιεί να είναι γενναίος και ατρόμητος μπροστά στις δαιμονικές ενέργειες. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι έχουμε δαιμονική επίρρεια ακριβώς από το γεγονός ότι δεν έχουμε αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος στον καρπό. Έχουμε τα ανάποδα. Και τα είπαμε. Έτσι, αντί πραότητα έχουμε θυμό επίσης, αντί εγκράτεια έχουμε ακρασία, δεν μπορούμε να συγκρατηθούμε, δεν μπορούμε να συγκρατήσουμε τη γλώσσα μας, τα μάτια μας, τις αισθήσεις μας, το στόμα μας, την κοιλία μας, έτσι. Τρώμε ασυγκράτητα, όλα. Καταλάβατε, όλα αυτά είναι δαιμονικές επίρρειες, δαιμονικές ενέργειες.